Ήταν 3 του Σεπτέμβρη του 1974, σαν σήμερα πριν από 47 ακριβώς χρόνια, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, μιας πολιτικής παράταξης που κυριάρχησε πολιτικά στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, που συμπτωματικά φέτος έρχεται στα 40 χρόνια από την πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981, μίλησε στην κάμερα του Start ο Ανδρέας Παγκράτης, ο επιχρόνια γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στην Κέρκυρα. Σήμερα γιορτάζουμε και τιμάμε τις 3 Σεπτέμβρη του 1974, την ιδρυτική μας διακήρυξη και τον ιστορικό μας ηγέτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ στα 47 χρόνια της διαδρομής του σηματοδότησε και διαμόρφωσε την νεότερη ελληνική ιστορία με σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες στην οικονομία, στην κοινωνία, στην εθνική συμφιλίωση, στην υγεία, στην παιδεία. Βεβαίως ήρθε και η φθορά του χρόνου και η πτώση, βεβαίως, να περάσουμε στην αντιπολίτευση. Νομίζω όμως σήμερα, μετά από αυτή την σημερινή πολιτική συγκυρία, όπου δοκιμάζονται συγκεκριμένες κατακτήσεις του ελληνικού λαού στην υγεία, στην παιδεία, στην εθνική ασφάλεια, χρειάζεται πολύ περισσότερο ο χώρος μας να διαμορφώσει πλέον ένα νέο αφήγημα προς την ελληνική κοινωνία. Και αυτό θα γίνει με αφορμή το συνέδριο το οποίο θα έχουμε τους επόμενους μήνες για την εκλογή του νέου Προέδρου. Κυρίως όμως αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να διαμορφώσουμε πλέον μία πρόταση με κοινωνικό περιεχόμενο που θα δίνει πλέον μία προοπτική προοδευτική στον ελληνικό λαό. Και βεβαίως πολύ περισσότερο σήμερα όλοι μιλούν για αυτή την διαδρομή του ΠΑΣΟΚ και με τα θετικά και με τα αρνητικά. Εμείς πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια με μια αταλάντευτη πορεία. Χρεωθήκαμε και τις αδυναμίες και τα λάθη, αλλά κυρίως όμως είμαστε υπερήφανοι γιατί σηματοδοτήσαμε τη νέα εξέλιξη της πατρίδας μας. Και αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στη σύγκριση που γίνονται με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Το πρόσημο για μας είναι θετικό και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας με ενότητα στην βάση της διαφορετικής άποψης που θα διαμορφώσει πλέον το κοινωνικό μας περιεχόμενο και θα δώσει μία νέα προοπτική στην ελληνική κοινωνία. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μάκης Βλάσης, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας. Συμπληρώνονται σήμερα 47 χρόνια από την 3η Σεπτέμβρη του 1974, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος με κεντρικό σύνθημα εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατία. Το 1981, αναλαμβάνοντας ως πρώτη αριστερή κυβέρνηση τις τύχες της χώρας, προχώρησε στην αναδόμηση της ελληνικής κοινωνίας, στην πλήρη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, θεμελίωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κατέργησε τα κοινωνικά φρονήματα, προχώρησε στην ολοκλήρωση της Εθνικής Συμφιλίωσης με την αναγνώριση και των ηττημένων του εμφυλίου πολέμου, άσκησε εξωτερική ενεργό πολιτική, καθιερώνοντας την Ελλάδα στην διεθνή πολιτική σκακέρα. Σήμερα τα μηνύματα της 3ης Σεπτέμβρης του 1974 είναι επίκαιρα και δυνατά. Καλούμε τους πολίτες, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να συμμετέχουν, να έχουν πολιτική δράση, διότι μόνο με τη συμμετοχή και την πολιτική δράση των πολιτών μπορεί να διασφαλιστεί η εθνική μας ανεξαρτησία, η λαϊκή κυριαρχία, η δημοκρατία και να δομήσουμε και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα που μας αξίζει.